Η σημερινή μας συγκέντρωση που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που για το κόμμα μας και την ΚΝΕ δεν είναι μια επαιτειακή ημέρα, είναι ενταγμένη στην αλυσίδα του καθημερινού αγώνα που δίνουμε για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή. Φέτος μάλιστα συμπληρώθηκαν 110 χρόνια από την καθιέρωσή της στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των Σοσιαλιστριών Γυναικών. Και αν θέλετε, αυτό το ιστορικό γεγονός δεν διστάζουν να το αναγνωρίσουν ακόμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βέβαια και οπορτουνιστικές και αναρχικές δυνάμεις. Ξεχνούν όμως σκόπιμα να αναφέρουν τη συμβολή του Λένιν στο σχέδιο απόφασης αυτής της συνδιάσκεψης που ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν η εργάτρια θέλει να συντονέψει την περίοδο των βασάνων που συνδέεται με την εποχή των υπεραλιστικών πολέμων, είναι απαραίτητο η επιθυμία της για ειρήνη να περάσει στην αγανάκτηση και στην πάλη με τον σοσιαλισμό. Συνεπώς, πρώτο καθήκον της είναι να υπερασπίσει τις συνδικαλιστικές και τις σοσιαλιστικές οργανώσεις, να παραβιάσει την κοινωνική ειρήνη με την πάλη ενάντια στις πολεμικές πιστώσεις, ενάντια στη συμμετοχή στις αστικές κυβερνήσεις, με την υποστήριξη και προπαγάνδηση της συναδέλφωσης των στρατιωτών στα χαρακόμματα, στο πεδίο της μάχης, με τη συγκρότηση παράνομων οργανώσεων παντού, όπου η κυβέρνηση κατάργησε τις συνταγματικές ελευθερίες και τελικά προσελκύοντας τις μάσες να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις και στα επαναστατικά κινήματα ενάντια στον εθνικισμό. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα που ο λαός μας, η νεολαία, βρίσκεται μπροστά στα δεινά που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες, άντρες, γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους εξαιτίας των υπεριαλιστικών πολέμων και της εκμετάλλευσης. Οι τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα με το προσφυγικό και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ένα πράγμα επιβεβαιώνει, ότι το φυτίλι που πυροδοτεί τα κύματα των προσφύγων είναι οι σχεδιασμοί και οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών τους. Ανάμεσα σε αυτές πρωτοπόρα θέση είχαν οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, στον ανελαίητο ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και άλλους περιφερειακούς παίκτες, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των εδαφών, των θαλασσών και των δρόμων μεταφοράς αγορών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι ο κοινός στόχος τόσο των πολεμικών αναμετρήσεων, πιο τοπικών, περιφερειακών ή και πιο γενικευμένων, αλλά αυτός είναι και ο στόχος των εύκραστων προσωρινών συμφωνιών μεταξύ καπιταλιστικών κρατών, δηλαδή της υπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον πρόταφο των λαών. Στην ουσία μιλάμε για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, γιατί οι προσωρινές συμφωνίες της υπεριαλιστικής ειρήνης αποτελούν τον προθάλαμο, μπορούμε να πούμε, για νέους δίλους πολέμων, αλλά και τα πολεμικά επεισόδια οδηγούν σε διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς, τελικά σε διάσπαση χωρών, σε κατακερμανισμένα κράτη, σε προσαρτήσεις. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο για το λαό, για την νεολαία μας, το δίλημα πολεμική σύγκρουση ή συμφωνία για συνδιαχείριση, δίλημα που καλλιεργούν αστικά επιτελεία στην Ελλάδα, με βάση βέβαια τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώνουν και τα σύνθετα παζάρια και των ΗΠΑ και της Ρωσίας με την Τουρκία, η οποία αμφισβητεί και με διακηρύξεις και με πράξεις τα σύνορα της περιοχής και τη συνθήκη της Λοζάνης. Και είναι πρόκληση η στάση της κειμενής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει βγάλει άκρημα, μη σας πω ότι το είπε κιόλας ο Μητσοτάκης, εμείς αναγνωρίζουμε την ανησυχία και το δικαίωμα της Τουρκίας με την εισβολή στο Ιδλίπ στη Συρία. Αλλά εξαντλεί ουσιαστικά τη δειγμή της απέναντι στους ξεριζωμένους που εγκλωβίζονται στα σύνορα του Εύρου και στα νησιά του Αιγαίου, εξαπατημένοι από τα κυκλώματα διακίνησης και εκμετάλλευσης και από τις τουρκικές επιδιώξεις. Όμως, εξίσου προκλητικό και υποκριτικό
Είναι και το σύνθημα «Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός» που αναπαράγεται από αστικές πολιτικές δυνάμεις, για παράδειγμα από ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ηγέτες καπιταλιστικών κρατών. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις με την κατάσταση στον Εύρο, αυτά τα συνθήματα του κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου εκφράζονται με τη θέση για ανοιχτά σύνορα. Τελικά, καλλιεργούν πολύ επικίνδυνες αυταπάτες και προσδοκίες ότι μπορεί να διαφθαλιστεί η ειρήνη προς όφελος του λαού με διαιτητή πιο τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αντικειμενικά όμως, νερό στο μήλο αυτών των σχεδιασμών ρίχνουν και σημερινές θέσεις οπορτουνιστικών δυνάμεων όπως τη Σανταρσία και ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ. Τελικά, τέτοια συνθήματα είναι το γόνιμο έδαφος για να αναπτύσσεται τόσο το εθνικιστικό ρατσιστικό δηλητήριο, αλλά και ο ιδεαλιστικός κοσμοπολιτισμός. Η διχόνοια ανάμεσα στους λαούς, η ξενοφοβία. Το ΚΚΕ ενδιαφέρεται για τη μία αλλαγή συνόρων της χώρας, στην οποία ζει, εργάζεται, αγωνίζεται η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία. Γιατί τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι χωράφι της αστικής τάξης. Εμείς παλεύουμε για την πατρίδα της εργατικής τάξης του λαού, για να γίνει όλος αυτός ο πλούτος δική μας ιδιοκτησία, ώστε να μπορεί το εργατικό κράτος να τα εκμεταλλεύεται με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Σε αυτή τη βάση μπορούν να αναπτυχθούν και ισότιμες σχέσεις με άλλες χώρες και λαούς. Και αυτή η θέση μπορεί να συμβάλλει ώστε η εργατική τάξη, ο λαός μας, να υπερασπιστούν αυτοτελώς τα συμφέροντά τους και να αντισταθούν στις ειρήνες της εθνικής ομοψυχίας, να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στην αστική τάξη και στα κόμματά τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λένι για τη στάση των γυναικών απέναντι στο σύνθημα του αφοπλισμού, τώρα η στρατιωτικοποίηση διεισδύει σε όλη την κοινωνική ζωή. Τι θα κάνουν ενάντια σε αυτό οι προλετάρισες? Θα καταργούνται απλώς κάθε πόλεμο και κάθε τι το στρατιωτικό? Θα ζητούν μονάχα αποκλεισμό? Θα πούν στα παιδιά τους: γρήγορα θα γίνεις μεγάλος, θα σου δώσουν όπλο. Πάρ' το και μάθε καλά την πολεμική τέχνη. Αυτή η μάθηση είναι απαραίτητη στους προλετάριους, όχι για να πυροβολούν ενάντια στα αδέλφια τους, τους εργάτες των άλλων χωρών, όπως γίνεται στο τωρινό πόλεμο και όπως σε συμβουλεύουν να κάνεις οι προδότες του σοσιαλισμού, μα για να παλεύουν ενάντια στην αστική τάξη της δικής τους χώρας, για να βάλουν τέρμα στην εκμετάλλευση, την αθλειότητα και τους πολέμους, όχι με ευσεβείς ευχές, αλλά νικώντας την αστική τάξη και αποκλείζοντάς την. Αν παρετήσε, έλεγε ο Λένιν, από τη διεξαγωγή μιας τέτοιας προπαγάνδας, είναι καλύτερα να μην λες μεγάλα λόγια για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Οι εξελίξεις, λοιπόν, αποτελούν ριζοσπαστική δράση με προοπτική. Στις σημερινές συνθήκες αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η πλατιά αποφασιστική, μαχητική, μαζική, ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση του κόμματος της ΚΝΕ σε κάθε χώρο νεολαίας, σε κάθε χώρο εργασίας, για να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη. Οι φασίστες και το δηλητήριό τους δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στις γειτονιές, ούτε και στα σύνορα. Παλεύουμε για να αναζωογονηθεί, να πολλαπλασιαστεί η κοινή δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος της χώρας μας και των γειτονικών λαών, ενάντια σε κάθε υπεριαλιστική ένωση και επίθεση, ώστε η εργατική λαϊκή πάλη και θέληση να επιβάλλει την απεμπλοκή της χώρας μας και των γειτονικών χωρών από αυτούς τους σχεδιασμούς. Άλλωστε, η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου για τις πρόσφατες εξελίξεις στο προσφυγικό μεταναστευτικό μπορούν, νομίζουμε, να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα, στην αγωνία κάθε νέου και νέας. Γι' αυτό χρειάζεται να φτάσει παντού, να ανταλλάξουμε και σήμερα προβληματισμούς που μπορεί να έχετε. Γιατί στην κινούμενη άμμο του ανελέγχου ανταγωνισμού και αυτών των εύθραυστων συμμαχιών, εντείνεται και η προσπάθεια της αστικής τάξης
να αξιοποιήσει και τη συμμετοχή των γυναικών που μέχρι χθες την ήθελε στην ήρεμη οικογενειακή ζωή. Απ' τη μια πλέγει το εγκόμιο της πατριώτισσας γυναίκας που συμβάλλει στην εθνική ενότητα και στους εθνικούς στόχους, απ' την άλλη τα αστικά επιτέλεια και στην Ελλάδα και παγκόσμια εξυγχρονίζουν τους μηχανισμούς και τις μορφές χειραγώγησης των γυναικών, ιδιαίτερα των νεότερων σε ηλικία. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, αναφερμένουν το φεμινιστικό ρεύμα στο γυναικείο κίνημα για να λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της δίκαιης ομολογουμένως αγανάκτησης και αντίδρασης των γυναικών απέναντι σε επαρκτά κοινωνικά προβλήματα, απέναντι στις κοινωνικές διακρίσεις που βιώνουν. Στην Ελλάδα προσπαθούν να κατοχυρωθούν μέσω της φεμινιστικής απεργίας στις 8 του Μάρτου. Βέβαια, κάτω από την ίδια φεμινιστική ομπρέλα, στις ίδιες πλατείες και, στα ίδια συνθήματα, και με τα ίδια συνθήματα, συναντήθηκαν, έτσι δεν είναι ηλέκτρα, και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΡ, παλιές καραβάνες του φεμινισμού του 80, συνδικαλίστρες και συνδικαλιστές της Ανταρσία, όπως και δίθεν αντισυστημικές, αναρχικές, φεμινιστικές ομάδες. Βέβαια, ανεξάρτητα με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, υπάρχει μία κοινή βάση, όχι τόσο στα επίσημα καλέσματά τους, αλλά σε αυτό που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Πρώτα απ' όλα, το βάθρο πάνω στο οποίο στηρίζουν τα φεμινιστικά τους καλέσματα στις γυναίκες είναι, λέει ο αγώνας, ενάντια στην πατριαρχία. Μην νομίζετε ότι αναφέρονται στον αναγκαίο αγώνα απέναντι σε κοινωνικούς αποκλεισμούς που βιώνουν οι γυναίκες και αυτά επιβιώνουν επί εκατοντάδες χρόνια στο έδαφος των εκμεταλλευτικών κοινωνιών. Με τον όρο πατριαρχία θέλουν να παρουσιάσουν ως κύρια αιτία της ανισότιμης θέσης της γυναίκας, την κυριαρχία των ανδρών στην εξουσία, στα όργανα εξουσίας, δηλαδή στις κυβερνήσεις, στα υπουργικά συμβούλια, ακόμα και στα περιφερειακά και δημοτικά, στα διοικητικά συμβούλια των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμα και στην οικογένεια. Καλά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας είδαμε πώς βελτιώθηκε και η δική σας θέση, όταν αναδειχθήκαν οι γυναίκες υπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια, ιδιαίτερα στην παιδεία, από την Άννα Διαμαντοπούλου, από την Μαριέτα Γιαννάκου, τώρα με την Κεραμέως, πιο πριν με την, εντάξει, τώρα με την γνωστή Αμπτσιόγλου. Τα είδαμε τι αποτελέσματα έφερε, όπως είδαμε και τι αποτελέσματα έφερε η ανάδειξη γυναίκας διευθύντρια στο εργοστάσιο της Coca-Cola που υπέγραψε το κλείσιμο και έστειλε στην ανεργία εκατοντάδες εργάτες και εργάτες. Αν όμως κατηγοριοποιήσουμε τις κοινωνίες, εκμεταλλευτικές και μη, που γνώρισε η ανθρωπότητα, με βασικό κριτήριο, ποιο από τα δύο φύλλα έχει μια πιο αναβαθμισμένη θέση στην κοινωνία, δεν λέμε και πάρα πολλά για αυτές τις κοινωνίες. Γιατί δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πραγματική, την ταξική αιτία που γέννησε την ανισοτιμία, τη γυναικεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να γνωρίσουμε τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η ανισότητα των δύο φύλων, ούτε βέβαια το περιεχόμενο που έπαιρνε κάθε φορά, δηλαδή πώς ιστορικά εκφραζόταν στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Το πατριαρχικό δίκαιο στην οικογένεια δεν ήταν μια νοητική κατασκευή που μας λένε που χωρέθηκε από τα πάνω στην ανθρωπότητα. Εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της ίδιας της ιστορικής κοινωνικής εξέλιξης στο πέρασμα από την αταξική στην πρώτη εκμεταλλευτική ταξική κοινωνία. Ο άντρας που είχε στην ιδιοκτησία του τα εργαλεία, τα ζώα, τους εχμάλωτους πολέμου, δηλαδή τους δούλους, έπρεπε να γνωρίζει ποιοι είναι οι γνώσεις απόγονοί του για να μπορεί να τους κληροδοτήσει την ατομική του ιδιοκτησία και την ουσία. Έτσι ανατράπηκε η γραμμή που καθόριζε τους απογόνους της κοινωνικής μονάδας, της κοινωνικής ομάδας, τέλος πάντων, από τη μητέρα, και γι' αυτό ο Έγκελς μίλησε για κοσμοϊστορική ήττα του γυναικείου φύλου. Σε αυτή τη βαθμίδα εξέλιξης της κοινωνίας
η εργασία των γυναικών υποβαθμίστηκε, δηλαδή έχασε την κοινωνική της σημασία και την κοινωνική της αναγνώριση. Το κοινοτικό νοικοκυριό, που τότε φανταστείτε ήταν μία μονάδα που παράγονταν και κατανέμονταν τα προϊόντα σε όλη την κοινωνία, μετατράπηκε σε ατομικό νοικοκυριό. Μπορεί να συγκριθεί μήπως η λεγόμενη πατριαρχική κοινωνία της φεουδαρχίας, που χαρακτηριζόταν από την παντελή έλλειψη κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων της γυναίκας του λομπάρικου. Δεν συζητάμε για τη φιλοκτησία, δεν είχε ούτε ο δούλος ούτε η δούλα κανένα δικαίωμα. Γιατί στη φεουδαρχική κοινωνία η εργασία της γυναίκας στα πλαίσια του στενού ή ευρύτερου νοικοκυριού δεν ήταν κοινωνικά αναγνωρισμένη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει μέχρι που έφτανε αυτή η υποβαθμισμένη θέση της, μέχρι και στο δικαίωμα του φεουδάρχη στην πρώτη νύχτα. Μπορεί να συγκριθεί λοιπόν αυτή η λεγόμενη πατριαρχική κοινωνία στη φεουδαρχία με τη σημερινή στον καπιταλισμό, γιατί τυπικά στον νόμο σήμερα υπάρχει ισότητα των δύο φύλων, που ήρθε βέβαια πολύ αργά και βασανιστικά ως αποτέλεσμα και της πιο βασικής εισόδου της γυναίκας στην κοινωνική εργασία. Για να φέρω ένα παράδειγμα πιο ζωντανό, σκεφτείτε ότι οι πρώτες εργάτριες στο νεαρό ελληνικό αστικό κράτος καταγράφονται το 1870 και μόλις το 1944 στην κυβέρνηση του Βουνού, δηλαδή στις περιοχές που απελευθέρωσε ο ΕΑ Μελάς, εκεί απέκτησε το δικαίωμα της πολιτικής ψήφου. Και βέβαια τυπικά το αστικό κράτος της αναγνώρισε αυτό το δικαίωμα το 1952. Αλλά και οι αναγνωριστικές διατάξεις στο οικογενειακό δίκαιο, το δικαίωμα δηλαδή η γυναίκα να κρατάει και μετά το γάμο το πατρικό της όνομα, μόλις το 1983 ξεπεράστηκε. Και αυτό γιατί ήταν ανάγκη για την τότε καπιταλιστική κοινωνία. Γιατί τότε οι γυναίκες ξεκινήσανε πιο μαζικά να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, να τελειώνουν ως δικηγόροι, ως γιατρίνες και θέλανε οι ίδιες να πάρουν το δικηγορικό γραφείο ή το ιατρείο του μπαμπά, άρα να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το επώνυμό τους. Βέβαια αυτή η τυπική νομική ισότητα κάθε άλλο παρά νερεί τη διπλή καταπίεση της γυναίκας, της εργαζόμενης γυναίκας. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης της εργασίας των γυναικών στην δουλοκτητική, στη φεουδαρχική, ακόμα και στην καπιταλιστική κοινωνία για εκατοντάδες χρόνια, δεν ήταν αποτέλεσμα της υποκειμενικής άποψης των ανδρών που εξουσίαζαν. Ήταν η άποψη που κυριαρχούσε στην κοινωνία και διαμορφώθηκε με κριτήριο το ποια ήταν η ανάγκη της εκάστοτε εκμεταλλεύτριας τάξης από τη γυναίκα με βάση τη μητρότητα. Οι σύγχρονες φεμινίστριες όμως, με τον όρο Πατριαρχία, προσπαθούν να στήσουν την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω για να κρύψουν τα κύρια αίτια της. Υποβαθμίζουν την ιστορικότητα στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή τους οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες και πολιτιστικούς, γιατί εδώ επιδρά και το θρησκευτικό δόγμα, που διαμορφώνουν ιστορικά την κοινωνική θέση της γυναίκας. Δεύτερο κοινό σημείο είναι ότι σε αυτή τη βάση της πάλης ενάντια στην πατριαρχία, οι σύγχρονες φεμινίστριες θάβουν κυριολεκτικά ότι η σεξουαλική παρενόχληση, η ενδοοικογενειακή βία, οι δολοφονίες γυναικών, γυναικοκτονίες όπως εμφανίζονται τώρα στη βιβλιογραφία και άλλα παράδεκτα φαινόμενα που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, ακροτηριασμοί γυναικείων οργάνων, καταναγκαστική γάμη ανήλικων κοριτσιών, είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της ανισότιμης θέσης της γυναίκας στην ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία. Βέβαια, η ατομική ευθύνη των ενόχων υπάρχει και πρέπει απαραίτητα να αποδοθεί από τη δικαιοσύνη. Όμως, ξέρετε, κρύβεται και ένα άλλο πράγμα, ότι οι γυναίκες που είναι θύματα αυτής της πολύμορφης βίας αφήνονται κυριολεκτικά προστάτευτες ακόμα και στον νόμο. Από όλες τις αστικές κυβέρνησεις διαχρονικά, ακόμα και τώρα, το 2019, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το άρθρο του ποινικού κώδικα για τη σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενων γυναικών από τον εργοδότη, οι οποίοι πλέον τη βγάζουν καθαρή. Τη βγάζουν καθαρή με μια χρηματική ποινή. Ενώ πριν μπορεί να τρώγανε και κανένα δύο χρόνια ποινή φυλάκισης.
Ισχυρίζονται λοιπόν προκλητικά, ιδιαίτερα η Ντίνα Βατζιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλές άλλες και οπορτουνιστικές φεμινίστρες του οπορτουνιστικού ρεύματος, τέλος πάντων, λένε η πατριαρχία σκοτώνει, όχι δεν σκοτώνει ο καπιταλισμός. Δεν θα επαναλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ βολικό για όσους υπερασπίζονται τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα να στέκονται μόνο σε ορισμένες καταλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και να αφήνουν αλόγητη την πολύμορφη ταξική βία που βιώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν θέλουν, ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι, να σκεφτούν και να δουν ποιες είναι οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές προϋποθέσεις για να απαλλαγεί η γυναίκα από αυτό το καταναγκασμό. Η ιστορική πείρα όμως διδάσκει. Τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, συγκεκριμένα στο Καζακστάν στα μέσα της δεκαετίας του 20, που προεπαναστατικά οι γυναίκες ήταν καταδικασμένες στη σκλαβιά κάτω και από την επίδραση του μουσουλμανισμού, του μουσουλμανικού θρησκευτικού δόγματος, το Μπολσεβίκικο Κόμμα ξεκίνησε μια καμπάνια, η οποία έχει ειδική ονομασία «Απελευθέρωση των γυναικών της Ανατολής», λεγόταν Φουτζού, που στα αραβικά σημαίνει επίθεση. Πρώτα απ' όλα, περιλάμβανε μέτρα του εργατικού κράτους για τη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική παραγωγή, υποχρεωτικά. Το τράβηγμά της στην κοινωνική και πολιτική δράση, την απελευθέρωσή της από μέρος των υποχρεώσεων για τη φροντίδα των παιδιών, της οικογένειας, του σπιτιού. Το κουτσούρο όμως συνδέθηκε με ριζοσπαστικές πράξεις όπως την αφαίρεση και το κάψιμο του Φερετζέ ως σύμβολο καταπίεσης της γυναίκας, με τη δική τους απόφαση και θέληση. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και από τις μεγάλες στιγμές της ταξικής πάλης στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα, όπως τον τρίχρονο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Οι γυναίκες μαχήτριες αναδείχθηκαν σε αξιωματικούς με τόλμη, με την ικανότητα, με την αντοχή τους και επιβλήθηκαν, αναγνωρίστηκαν από μαχητές και αξιωματικούς που αρχικά δεν ήταν απαλλαγμένοι από τις αναχρονιστικές προκαταλήψεις και πρακτικές σε βάρος της γυναίκας. Τι δείχνουν αυτά τα παραδείγματα? Μαζί με πολλές άλλες λαμπρές σελίδες του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια. Ότι οι κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης, οι επαναστατικές εξεγέρσεις, η σοσιαλιστική πολιτική επανάσταση και η κοινωνική προκαλούν ισχυρούς τραντάγμους στην κοινωνική συνείδηση. Συμβάλλουν για να αποτυναχθεί η αναχρονιστική, η σκοταδιστική και η υποκριτική αντίληψη, άποψη που επιβιώνει στη συνήθεια, στη συμπεριφορά της κοινωνίας. Στην Ελλάδα, την ιστορία της ισοτιμίας της γυναίκας την έγραψαν γυναίκες, κομμουνίστριες και άλλες αγωνίστριες που αφιέρωσαν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή στην υπόθεση της εργατικής τάξης για την ανατροπή του καπιταλισμού και πλήρωσαν πολύ σκληρά το δίμιο. Τίποτα δεν κερδίθηκε με τον συμβιβασμό, με την προσπάθεια να συντηρηθεί η σημερινή βαρβαρότητα που βιώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες. Η ανισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικογένεια, στην καθημερινή ζωή και δράση δεν μπορεί να αλλάξει τον καπιταλισμό, όσες προσπάθειες και αν γίνουν για την αλλαγή της νοοτροπίας, της συμπεριφοράς, της αντίληψης που κυριαρχεί. Γιατί είναι μια εκμεταλλευτική κοινωνία αποξένωσης, αλωτρίωσης, που συνεχώς διαμορφώνει πλαστούς κοινωνικούς ρόλους, μερικές φορές και με ένα σύγχρονο μανδύα. Σήμερα τα κοινωνικά στερεότυπα αλλάζουν. Δηλαδή κυριαρχούν και αυτές οι αντιλήψεις ότι ο βασικός ρόλος της γυναίκας είναι η ανατροφή των παιδιών, που εκφράστηκαν πρόσφατα μέσα από τη στοχοποίηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, αλλά και με τις καινούργιες απόψεις που παρουσιάζουν ότι είναι συμφέρον ο μητρικός θυλασμός για 2-3 χρόνια, αλλά γεννιούνται και νέες αντιδραστικές, αντιεπιστημονικές απόψεις που παρουσιάζουν αποκλειστικά ως ζήτημα ατομικής επιλογής μιας γυναίκας ή ενός άνδρα να αποδεχτεί το κοινωνικό ρόλο που κυριαρχεί για το κάθε φίλο.
αξιοποιούν αυτές οι θεωρίες για το κοινωνικό φύλλο, ένα κόπο αλήθειας ομολογουμένος, για να μην φανεί ότι η αντικειμενική πραγματικότητα υπάρχει, απλώς απεικονίζεται με υποκειμενικό τρόπο στα βιώματα του καθενός και της καθεμιάς μας. Δεν οικοδομείται όμως η κοινωνία, η σχέση μεταξύ των ανθρώπων, γενικότερα οι κοινωνικές σχέσεις, από την υποκειμενική άποψη των ξεχωριστών ανθρώπων. Δεν είναι ένα άκρισμα υποκειμενικών απόψεων. Για παράδειγμα, η λέξη δεν είναι ένα απλό σύμβολο για να καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι μια σύμβαση, τέλος πάντων. Έχει ένα υλικό υπόβαθρο. Έρχεται να εκφράσει αντικειμενικές σχέσεις και μάλιστα με τον ιστορικό τρόπο που εκφράζονται. Όταν ονομάζουμε κάτι, το ονομάζουμε γιατί ήδη υπάρχει και όχι το αντίθετο, για να το δημιουργήσουμε. Τελικά, αυτές οι θεωρίες, αν θέλετε, οι θεωρίες του μεταμοντερνισμού, δεν αποδέχονται το περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων που η βάση τους είναι οι ίδιες υλικές σχέσεις. Απολυτοποιούν ως αφετηρία της γνώσης την ατομική εμπειρία σε βάρος της ατομικής αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας, σε βάρος της κοινωνικής γνώσης. Οπωσδήποτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα γεννιούνται νέες δυνατότητες, αλλά και νέα διέξοδα. Εμπόδιο στη δυνατότητα να αναπτύσσεται ο εργαζόμενος άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, αποτελεί ο ίδιος ο πυρήνας της οργάνωσης της οικονομίας, της κοινωνίας, δηλαδή το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδους, η σαπίλα των καπιταλιστικών σχέσεων στην εποχή των μεγάλων μετοχικών καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Οι καπιταλιστές, αν θέλετε, έχουν συμφέρον όλος ο γυναικείος πληθυσμός και ο ανδρικός, που είναι ικανός για εργασία, να ενταχθεί στη μισθωτή εργασία. Γιατί μόνο αυτό είναι η πηγή της υπεραξίας, είναι η πηγή του καπιταλιστικού κέρδους. Δεν μπορεί όμως να λύσει την αντίφαση που δημιουργείται από τη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία, είτε ως μισθωτή εργάτρια, είτε ως αυταπασχολούμενη, με τις δυσκολίες που διαμορφώνται για την ατομική της ευθύνη, η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, του ίδιου του σπιτιού. Οι δυνατότητες που προβάλλονται στις συνθήκες της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης τελικά μετατρέπονται σε νέα δεσμά εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Αν και οι κοπέλες, για παράδειγμα, αποτελούν το 59,1% του φοιτητικού πληθυσμού, είναι και οι πρωταθλήτριες στην ανεργία. Δηλαδή, η ανεργία των αποφύτων είναι 23% για τις γυναίκες και 14% για τους άνδρες. Αν και η νομοθεσία προβλέπει μέτρα προστασίας της μητρότητας, παρόλα αυτά, χιλιάδες εργαζόμενες που δουλεύουν με συμβάσεις εξαιρούνται από την άδεια μητρότητας και τα αντίστοιχα επιδόματα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα την τελευταία διετία. Δεν συζητάμε για τους νέους μισθωτούς επιστήμονες γυναίκες, οι οποίες δουλεύουν με το πλοκάκι και, όπως γνωρίζετε, μετά από το 40 επιστρέφουν πίσω στη δουλειά. Αλλά τώρα μας λέγανε στην Κρήτη ότι στα μεγάλα τουριστικά μεγαθύρια πρέπει να υπογράψεις ότι δεν θα δημιουργήσεις οικογένεια, η γυναίκα, την επόμενη πενταετία ως προϋπόθεση για να προσλεφθείς. Και φυσικά δεν προσλαμβάνουν ποτέ ζευγάρι στο ίδιο ξενοδοχείο. Το βασικό όμως είναι ότι στις περιπτώσεις που η πληροφορική διευκολύνει τη δουλειά από το σπίτι, οι εταιρείες καλούν τις εργαζόμενες να παρακολουθήσουν μαθήματα e-learning ακόμα και 20 μέρες μετά τον τοκετό. Το βασικό είναι ότι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αξιοποιούνται για να σπάει κάθε κανονικότητα στα ωράρια εργασίας, για τη δουλειά, την τηλεεργασία, το stand-by, το freelancing. Οι εργαζόμενοι δηλαδή γίνονται κυριολεκτικά διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο στον εργοδότη, στο όνομα της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και αυτά που κάποτε φάνταζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, είναι σήμερα
οι αντιδραστικοί κανόνες ζωής που θα ζήσετε κι εσείς αύριο στους χώρους δουλειάς σας και αυτά πρέπει να τα αντιπαλέψουμε. Γιατί ουσιαστικά οι μετοχικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης του κλεμμένου χρόνου εργασίας. Και ιδιαίτερα σήμερα, τώρα το συζητάμε και πριν, αυτές οι μορφές αξιοποιούνται με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Καλά, φουλ κύμα, είναι αυτό, αλλά και τώρα και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, ιδιαίτερα οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες, αυτή την πατέντα ακολουθούν. Για τις επόμενες 14 μέρες, αλλά δεν ξέρετε, μπορεί να το πάει και πιο πέρα. Τελικά, πώς μπορεί να απελευθερωθεί η γυναίκα από κάθε κοινωνική ανισότητα στη ζωή, στην εργασία, σε κάθε πτυχή της ζωής της. Η γυναίκα μπορεί να απελευθερωθεί, να εξασφαλίσει ισότιμα δικαιώματα με τους άντρες στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στην εργασία, στην οικογένεια. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με την ανατροπή των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων, με την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Εκεί μπαίνουν οι βάσεις, οι προϋποθέσεις, τα θεμέλια, ώστε να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του γυναικείου ζητήματος. Βάση είναι η καθολική συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, στη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία αλλάζει ριζικά ο τρόπος παραγωγής, στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία του φυσικού, του ορυκτού πλούτου, των μέσων παραγωγής και μάλιστα των πιο σύγχρονων. Στη μεταποίηση, στις τηλεπικοινωνίες πληροφορική, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις κατασκευές, στα τρόφιμα, στο φάρμακο και αλλού, στηρίζεται στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών, με κριτήριο μοναδικό πώς θα ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και μάλιστα σε όλο και ανώτερο επίπεδο. Κρίσιμο βέβαια ζήτημα είναι η ανάπτυξη της συνείδησης κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου ως συνειδητού παραγωγού δημιουργού του κοινωνικού πλούτου και πρωταγωνιστή στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σήμερα τον 21ο αιώνα παρά πραγματικά μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλους και όλες μόνιμη και σταθερή εργασία με βάση το αντικείμενο που ειδικεύθηκαν, με βάση τις κλίσεις τους και με δυνατότητα μάλιστα δωρεάν επιμόρφωση και παρακολούθηση όλες τις εξέλιξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες για να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος με ικανοποίηση με αυξημένο επίπεδο ποιότητα ζωής, με σταθερό ωράριο και με τη βελτίωση των σωτικών εργασίας. Σκεφτείτε οι εργαλειομηχανές, όλη αυτή η αυτοματοποίηση να αξιοποιούνταν για να απαλλαγεί γυναίκα και άντρας από τις βαριές και ανθυγιεινές ρουτινιάρικες εργασίες. Ή αν θέλετε, η επιστημονική έρευνα θα μπορούσε να συμβάλλει σε ανώτερο επίπεδο να δούμε τις νέες επιπτώσεις, τις νέες συνέπειες από τη μονόπλευρη και εκτελεστική εργασία. Και βέβαια το εργατικό κράτος μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του γυναικείου οργανισμού της μητρότητας στον χώρο δουλειάς. Οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν να ενταχθούν στην ιατρική, στην εκπαίδευση, παντού, για να στηρίξουν δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Καθολικά για όλες και όλους, υγείας, πρόνοιας, προσχολικής αγωγής, σεξουαλικής αγωγής, οικογενειακού προγραμματισμού, ακόμα και τα drones μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόληψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος και όχι για πολεμικούς σκοπούς. Και βέβαια εμείς θεωρούμε ότι είναι καθολικά κοινωνικά δικαιώματα ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, οι διακοπές. Στην κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, απαλλάσσονται και οι γυναίκες και οι άντρες από τις σάχαρες και κοπιαστικές δουλειές του υποβιβλίου. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σήμερα. Την εποχή των έξυπνων σπιτιών και του λεγόμενου Internet of Things, ξέρετε που διασυνδέονται οι ηλεκτρικές συσκευές μεταξύ τους και με ένα πάτημα κουμπιού όταν φεύγεις από τη δουλειά μπαίνουν σε λειτουργία. Αχ, αυτό το πράγμα, αυτή τη σκούπα, από ό,τι θα μπορέσουμε να την πάρουμε, ρε τη ρομποτική σκούπα. ενώ κάποιες άλλες οικιακές εργασίες, σταδιακά, μπορούν να μετατρέπονται σε κοινωνικές
κοινωνικές υπηρεσίες του εργατικού κράτους. Δημόσια πλυντήρια, δημόσια καθαριστήρια, δημόσια εστιατόρια, η καθαριότητα. Η δική μας αντίληψη λοιπόν βρίσκεται στην αντίπερα όχθη των αστικών απόψεων και των ομοσπονδιακών απόψεων που παλεύουν απλά για να μοιραστούν οι δουλειές του σπιτιού ανάμεσα στα δύο φύλλα, αλλά να παραμένουν ατομική οικογενειακή ευθύνη και όχι κοινωνική. Τέλος πάντων, το βασικό κριτήριο για αυτές τις σχεδιασμένες πολιτικές πρακτικές είναι να συμμετέχει συνειδητά η κοπέλα, η νέα γυναίκα, στην εργασία, να έχει ελεύθερο χρόνο και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων για την οργάνωση της παραγωγής και για την κατανομή του κοινωνικού πλούτου της κοινωνίας. Κυρίως όμως αφορά την προσπάθειά μας να σπάσει το φράγμα της στενά ατομικής οικογενειακής ζωής, που είναι σήμερα το κύτταρο της κοινωνίας, όπως αναπαράγεται και κυριαρχεί από την αστική αντίληψη. Υπάρχουν σήμερα αλλαγές στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια, έτσι όπως διαμορφώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχουν. Προκαλούνται τριγμοί, ακόμα και στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, ακόμα και στη σχέση γονιών και παιδιών. Αρχίζουν να σπάνε οι παραδοσιακοί κοινωνικοί ρόλοι των δύο φύλων, καθώς μεγάλο πλέον ποσοστό γυναικών εργάζεται. Όμως, ο εκφυλισμός της οικογένειας δεν αντιμετωπίζεται με νέους νόμους για τις μορφές συμβίωσης τη στιγμή που παραμένουν και ενισχύονται οι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί και στα ζευγάρια ετερόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού και στα ομόφυλα ζευγάρια. Γιατί είναι καταναγκασμός και όχι πρόοδος να εξαρτάται η ζωή ενός ανθρώπου από έναν άλλο. Είναι καταναγκασμός και όχι κατοχύρωση ατομικού δικαιώματος να εξαρτάται η ασφάλιση, η σύνταξη, η οικονομική κατάσταση ενός ατόμου από ένα άλλο άτομο στα πλαίσια του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Τελικά το περιεχόμενο των ισότιμων σχέσεων μεταξύ των φύλων, μεταξύ των ανθρώπων, μπορεί να ανθίσει σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά, όπου εκεί διαμορφώνονται οι αξίες για τις διαπροσωπικές σχέσεις, για τις οικογενειακές σχέσεις, όπως είναι η ανιδιοτέλεια, η συντροφικότητα, η συναδελφικότητα, γιατί σταδιακά ξεριζώνονται οι αξίες της παλιάς κοινωνίας. Ο ατομισμός, ο εγωιστικός τρόπος ζωής κτλ. Τελικά, η επιλογή της νέας γυναίκας, του νέου ζευγαριού, το πότε θα δημιουργήσει οικογένεια, γίνεται πραγματικά ελεύθερη επιλογή, χωρίς να επηρεάζεται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες, και βασικό γνώρισμα είναι ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχεδιασμένα μετατρέπεται σε υπόθεση όλης της κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είναι και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τους γονείς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είναι ευκαιρία για εμάς, το κόμμα μας, την ΚΝΕ, τους φίλους και τις φίλες του κόμματος και της ΚΝΕ, να προβάλλουμε τις δυνατότητες που απελευθερώνονται στα πλαίσια των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων. Αυτή η διαπάτηση στα αδιέξοδα που συναντά η νέα και ο νέος σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής των καπιταλισμών. Ως κόμμα βλέπουμε τις δυνατότητες να περάσουμε σε ιδεολογική αντεπίθεση, προβάλλοντας και αναπτύσσοντας την θέση μας για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας. Σκεφτείτε τη συμβολή που μπορεί να έχετε όσοι και όσες από εσάς εδώ, μέλη, φίλοι του κόμματος και της ΚΝΕ, βρίσκεστε στις λεγόμενες παιδαγωγικές σχολές, αν αναλάβετε πρωτοβουλίες μέσα στα αμφιθέατρα, αύριο στην τάξη, ώστε να αναδείξουμε από την πλευρά της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της οικονομίας, την εξέλιξη της θέσης της γυναίκας στα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Αλλά και όσες και όσοι βρίσκεστε στις σχολές και τους χώρους υγείας, μπορείτε να στηρίξετε την ιδεολογική αντεπίθεση του κόμματος με τις επιστημονικές σας γνώσεις, φωτίζοντας την αλληλεπίδραση των βιολογικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του κάθε φύλου, πώς αυτά προσδιορίζονται αντικειμενικά και επιδρούν στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Δηλαδή, με δημιουργικό τρόπο να εμπλουτίσετε τις θέσεις μας και για τα πρώτη μέτρα προστασίας της μητρότητας, με άδειες κτλ., αλλά και για το μητρικό φύλλο. Σκεφτείτε πώς οι γυναίκες επιστήμονες τεχνικοί μπορούν
να αποκαλύψουν με την επιστημονική τους έρευνα την επίδραση στο γυναικείο οργανισμό από τις σύγχρονες εργαλειομηχανές. Ιδιακά μέσα τα μέσα μεταφοράς. Να εμπλουτίσουν δηλαδή τη διαπάλη με την αστική πολιτική και ιδεολογία στα πλαίσια της λεγόμενης ψηφιακής οικονομίας. Αλλά και οι συντρόφισσες καλλιτέχνες, δηλαδή όσες και όσες σπουδάζετε στις καλλιτεχνικές σχολές, μπορεί να αναδείξετε δημιουργικά και σε όλες τις διαστάσεις τη δική μας αντίληψη για την κοινωνική θέση της γυναίκας, δηλαδή με το δημιουργικό πρωτότυπο καλλιτεχνικό σας έργο, να αξιοποιήσετε όλο αυτό το πλούτο, όλη αυτή την πλούσια πείρα και τα διδάγματα που μας δίνει η ιστορική πείρα του κόμματός μας, του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Αυτή τη γνώση μπορείτε να τη βρείτε στο δοκίμιο ιστορίας του κόμματός μας, αλλά και σε άλλες εκδόσεις, όπως η συμμετοχή της γυναίκας στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, το βιβλίο της Κολοντάη, η θέση της γυναίκας από την πρωτόγονη εποχή στη σύγχρονη εποχή. Δεν το θυμάμαι και καλά. Εξάλλου, αυτό προσπάθησε να κάνει και η Γαλάτια Καζαντζάκη στο έργο της γυναίκες, για να απαντήσει τη μικροαστική ανυπομονησία που έφερνε ο αρνητικός ο σχετισμός δυνάμει. Έλεγε, τι συνέβηκε και απογοητεύτηκες, τι σε κατέπισε πως ο αγώνας που ανέλαβες ήταν μάταιος, αλλά πες μου πρώτα τι κυνηγούσες με το να γίνεις επαναστάτης. Ξέρεις, όχι, άκουσε να στο πω εγώ. Κυνηγούσες έναν τρόπο να βγεις από τις δικές σου μιξέτες. Η Επανάσταση σου χρησιμεύεται σαν μέσο να τις ξεχάσεις. Την έκανες παναπή όργανο της ατομικής σου ανάγκης. Αντιλαμβάνεσαι τι κτηνώδης εγωισμός κρύβεται σε αυτή τη φράση. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το εναντίον, όλα είναι έξω από μας. Μια πονεμένη, ματωμένη καρδιά ζητάει το δικαίωμά της στη ζωή. Την ακούς? Όχι. Αν δεν πάψεις να ακούς αποκλειστικά τους χτύπους της δικής σου καρδιάς, πώς θα την ακούσεις? Η κοινωνική εξέλιξη προχωρά με άλλο, με κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις, με επαναστάσεις. Η αντεπανάσταση, οι δυσκολίες, τα μεσογλίσματα μόνο προσωρινά εμποδίζουν, μα δεν σταματούν την κοινωνική πρόοδο από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας, από την ταξική εκμεταλλευτική στην κομμουνιστική κοινωνία.